Ο αρχικός τίτλος ήταν Εθελοντισμός και Management, αλλά όταν μίλησα με τα παιδιά, λέω Εθελοντισμός και Management for Leaders. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από όλα τα παιδιά και νομίζω ότι είναι οι αυριανοί μας ηγέτες. Ήθελα να πω, βλέπετε τους τίτλους μου εδώ πέρα, αλλά ήθελα να πω ότι ο καλύτερος μου τίτλος είναι πρώτα, όπως είμαι πατέρας από δύο θαυμάσια παιδιά. Ήμουνα σε ένα workshop προηγουμένως εδώ πέρα για τα μεταπτυχιακά. Είμαι πατέρας ενός δύο αγοριών. Ο ένας έχει τελειώσει το Harvard, ο άλλος το MIT. Αλλά ο σημαντικότερος τίτλος από όλους που βλέπετε είναι αυτός εδώ. Είμαι ο παππούς, και αυτός είναι ο εγγονός μου. Λοιπόν, εκείνο το οποίο ήθελα να μεταβάσω σε εσάς, να μεταδώσω, είναι ότι ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο μια κοινωνική επένδυση για το καλύτερο αύριο της κοινωνίας μας, αλλά είναι και μια ατομική επένδυση για να αποκτήσει κάποιος περισσότερες ικανότητες και σε management, αλλά και ηγετικές ικανότητες. Θα απευθυνθώ σήμερα κυρίως στους νέους, αλλά στο κάδρο θα βάλω ακόμα και τους συνταξιούχους σαν και εμένα, και θα βάλω και τους επιχειρηματίες, όλους δηλαδή. Επιπλέον θέλω να εστιάσω και λίγο στους νέους οι οποίοι σήμερα είναι ίσως άνεργοι και να τους πω ότι μέσα από τον εθελοντισμό πραγματικά μπορούν να βοηθηθούν για να βρούνε μια καλή δουλειά. Έτσι. Πόσοι από εσάς έχετε κάνει εθελοντισμό στο παρελθόν? Και στο παρόν τώρα πόσοι? Πάνω να φύγω, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά ας θυμηθούμε λιγάκι ποιος είναι ο εθελοντής και τι κάνει. Ποιος γίνεται εθελοντής και τι κάνει? Ποιος γίνεται εθελοντής? Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει, παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, ανεξάρτητα από επίπεδο μόρφωσης, από επάγγελμα κτλ. Και τι κάνει ο εθελοντής? Είναι εκείνος που προσφέρει προσπάθεια, ενέργεια, χρόνο, γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες σε άτομα, στην κοινωνία, σε οργανώσεις, χωρίς να πληρώνεται. Έτσι δεν είναι? Και υπάρχουν πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις και οι σημερινοί εθελοντές στο TEDx πραγματικά με έχουν εντυπωσιάσει. Να αναφέρω ορισμένες άλλες, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα βοήθεια στο σπίτι, λέει. Γιατροί χωρίς σύνορα, που είναι ο φίλος μου ο Ντάνης. Τα χωριά SOS, η Κιβωτός κτλ. Και στην κρίση αυτή τη σημερινή εδώ πέρα που βιώσαμε, πραγματικά έχουν πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις αναδειχθεί και έχουν βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο. Και πρώτα απ' όλα βέβαια το TEDx. Συγγνώμη. Τώρα, έκανα μία έρευνα με τα παιδιά του TEDx, εθελοντές, οι οποίοι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και μου είπαν αυτά. Γιατί να γίνω εθελοντής? Γιατί θέλω να προσφέρω και να νιώσω ικανοποίηση, θέλω να βρεθώ με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμένα, θέλω να κάνω νέους φίλους, θέλω να γεμίσω το δεύτερο μου χρόνο παραγωγικά, θέλω αναγνώριση και να νιώσω υπερήφανος, θέλω να μάθει κάτι καινούριο. Αυτά είναι εκείνα τα οποία ανεβάζουν τους εθελοντές σαν άνθρωπο και σαν κοινωνικό όν. Και όχι μόνο αυτό, μου είπαν και κάτι άλλο. Θέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις και τις εμπειρίες και τις δεξιότητες μου. Θέλω να αναπτύξω ειδικές δεξιότητες και να αποκτήσω χρήσιμες εμπειρίες. Και θέλω ακόμη να αναπτύξω ηγετικές ικανότητες. Και τα παιδιά μου λέγανε χθες ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Και όχι μόνο, λένε, αλλά θέλω ακόμα να κάνω γνωριμίες οι οποίες θα με βοηθήσουν και στα διαδρομία μου. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Και ακόμη, προηγουμένως στο workshop που ήμουνα, κάποιος μίλησε, κύριος ο Χρήστος, και λέει ότι τα ξένα πανεπιστήμια, αν θες να κάνεις μεταπτυχιακό, δεν ψάχνουν μόνο για καλούς βαθμούς, θέλουν ένα ολοκληρωμένο άνθρωπο. Βάλε το στο βιογραφικό σας, λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, επειδή δεν θέλω να συνδυάσω τον εθελοντισμό με το management, ας δούμε τι είναι ο manager. Γνώρισα εδώ πέρα 12 managers στο TEDx, πραγματικά managers. Για να δούμε αν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο manager τι κάνει λοιπόν και ποιος είναι? Έχει ειδικές δεξιότητες και γνώσεις, ηγείται και διαχειρίζεται ομάδα ατόμων. Διαχειρίζεται ακόμα διαδικασίες αλλά και άλλους πόρους. Και η ομάδα του λειτουργεί σαν ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης ομάδας, ενός μεγαλύτερου στόχου. Έτσι. Και τα παιδιά αυτά του TEDx αυτά ακριβώς κάνανε. Μπορεί να μην ήταν managers πριν, αλλά τώρα γίνανε. Και δείτε αυτό ένα προς έναν.
Τι κάνει όμως ο μάνατζερ? Εγώ δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πίτερ Ντρούκερ. Πόσο τώρα έχετε ακούσει? Αφού κάνετε management όλοι, βάζει στόχους και προτεραιότητες. Έτσι, οργανώνει, επικοινωνεί και παρακινεί και μετράει την πρόοδο εναντί των στόχων και κάνει διορθωτικές κινήσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι. Ακόμη κάτι πολύ σημαντικό, εκπαιδεύει και αναπτύσσει τα άτομα της ομάδας του. Χθες ήμουν εδώ πέρα απ' έξω και ήταν μια νεαρή κυρία η οποία έλεγε στα παιδιά, εκείνο θα κάνετε, προσπαθήσατε, δεν πήγαμε καλά εκεί, προσπαθήστε στο διάλειμμα να κάνουμε εκείνο κτλ. Κτλ. Πραγματικά είναι εκπαίδευση και των ατόμων της ομάδας. Τώρα, γιατί να συνδυάσουμε εθελοντής και μάνατζερ? Γιατί όταν κάποιος εθελοντής εφαρμόσει πρακτικές management, γίνεται αποτελεσματικότερος. Κάνει καλύτερο αυτό το οποίο έχει βάλει σαν στόχο. Και ο μάνατζερ επίσης αναπτύσσεται όταν γίνει εθελοντής και θα σας το αποδείξω αμέσως μετά. Αναγνωρίζονται αυτούς. Ήταν οι εθελοντές στο 2004. Δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν 60.000 παιδιά. Και φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν με αυτούς τους 60.000 αν δεν υπήρχαν πρακτικές management. Έπρεπε να χωριστούν σε ομάδες, η κάθε ομάδα έπρεπε να έχει έναν ξεχωριστό στόχο, ακόμη κάποιος έπρεπε να είναι επικεφαλής μιας ομάδας, έπρεπε να τους εκπαιδεύσουν αυτούς, έπρεπε να τους παρακινήσουν γιατί δουλεύανε τσάμπα. Να τους εμπνεύσουν και να έχουν και ένα μεγάλο στόχο η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων. Και το TEDx έτσι έκανε σήμερα. Δεν είναι μόνο 5 παιδιά, είναι 64 παιδιά από ό,τι είδα. Χωρίστηκαν σε ομάδες, 17 ομάδες νομίζω, 17 managers εκεί πέρα, με από κάτω ομάδες και όλοι είχαν ένα κοινό στόχο, την σημερινή επιτυχία. Κάνανε καταπληκτική δουλειά πραγματικά. Το ίδιο slide, απλά να το θυμηθούμε, γιατί το ξαναδείχνω, για να σας δείξω, ας το πούμε έτσι, πώς οι εφαρμογές καλών πρακτικών management κάνουν έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ακόμα καλύτερα, το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο εγώ είμαι πρόεδρος. Είναι το ΚΕΜΕΛ, Κέντρο Εθελοντών Manager Ελλάδος. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν ο... Πριν μερικά χρόνια, λοιπόν, καταρχήν το ΚΕΜΕΛ ό,τι κάνει, το κάνει δωρεά τελείως και μάλιστα απαγορεύεται να πάρουμε οποιαδήποτε δωρεά και χορηγία από οποιονδήποτε. Λοιπόν, όλοι μας είμαστε από 25 χρόνια και πάνω με εμπειρία και όλοι είμαστε από first line managers και πάνω, έτσι, και με θαυμάσιες αρχές. Για να θυμηθούμε τι κάνει ο μάνατζερ, βάζει στόχους και προτεραιότητες. Επειδή ακριβώς εμείς τα κάναμε δωρεά όλα αυτά τα πράγματα, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη από όλους. Λέει, ποιοι είσαστε εσείς δωρεά και δεν παίρνετε και χορηγίες και δωρεές από οποιονδήποτε? Δεν βρίσκαμε ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι να γίνουν λήπτες των υπηρεσιών μας. Πραγματικά. Και γιατί δεν είχαμε εστιάσει πουθενά, λέμε, θα βρούμε ανθρώπους. Θα βρούμε οργανισμούς οι οποίοι πραγματικά θα μας πλησιάσουν για να πάρουν τις υπηρεσίες μας. Είχαμε όραμα και αποστολή, αλλά δεν είχαμε συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και προτεραιότητες. Το άλλο ήταν οργάνωση. Είμαστε οργανωμένοι σε τρεις ομάδες και από εκεί και πέρα, τι να πεις αυτούς τους first line managers και πάνω, ας το πούμε έτσι, ότι τι να σας οργανώσω και τέτοια πράγματα, γιατί δεν υπήρχε συγκεκριμένος στόχος. Ψάχναμε για πελάτες. Επικοινωνεί και παρακινεί. Τι να πεις στους first line manager? Δεν υπήρχε αποτελεσματική επικοινωνία και επίσης δεν μας ξέρανε πάρα πολύ. Και στο τέλος, ο manager επίσης μετράει την πρόοδο των στόχων και κάνει διορθωτικές κινήσεις για να πετύχουμε τους στόχους. Αφού δεν είχαμε στόχους, τι να μετρήσουμε? Και ακόμη περισσότερο, εκπαιδεύει και αναπτύσσει άτομα της ομάδας. Τι να εκπαιδεύσει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας στις εταιρείες? Για να δούμε όμως, υπήρχε πρόβλημα. Σήμερα τώρα τι κάνουμε? Πάλι οι ίδιοι είμαστε με 25 χρόνια πάνω υπηρεσία κτλ. Και βάζει στόχους και προτεραιότητες. Είπαμε θα εστιάσουμε στην νεανική επιχειρηματικότητα. Και μόνο.
Έτσι. Και βάλαμε στόχους, βγάλαμε στρατηγικές πώς θα πετύχουμε τον κάθε στόχο και θα δείτε παρακάτω. Έχουμε ξεκάθαρο όραμα, στρατηγικές και προτεραιότητες. Επίσης, οργανώνει. Είχαμε τρεις ομάδες, εξακολουθούμε να έχουμε τρεις ομάδες, αλλά προσθέσαμε άλλες 10. Και η κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την εξωτερική επικοινωνία. Άλλη ομάδα είναι υπεύθυνη για τα πανεπιστήμια. Άλλη ομάδα είναι υπεύθυνη για τις θερμοκοιτίδες κτλ. Και κάθε μέλος του ΚΕΜΕΛ είναι υπεύθυνο σε μια θερμοκοιτίδα, για ένα πανεπιστήμιο κτλ. Και υπάρχει πλήρης αποκέντρωση ρόλων όλων και αποφάσεων. Τα βλέπετε εδώ πέρα. Επικοινωνεί και παρακινεί. Σε κάθε συνάντηση του ΔΣ του ΚΕΜΕΛ, τους λέω ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες είναι οι στρατηγικές του ΚΕΜΕΛ. Μα σε κάθε ένα. Και στα ΔΣ που κάνουμε και στις ολομέλειες τις οποίες κάνουμε. Μετράει την πρόοδο. Έχουμε θεσπίσει 7 μέτρα, τα οποία τα μετράμε για να μετράμε την επιτυχία του ΚΕΜΕΛ και θα ακολουθήσουν και άλλα. Και ακόμη εκπαιδεύει και αναπτύσσει τα άτομα της ομάδας. Τώρα μπορούν να εκπαιδευτούν, γιατί εκπαιδεύεται το κάθε ένας πώς θα κάνει το επιχειρηματικό σχέδιο, το business model canvas, αποτελεσματικό mentoring, αποτελεσματικό coaching κτλ. Πρέπει ο καθένας να γίνει εθελοντής πραγματικά για να αναπτύξει τέτοιες ηγετικές ικανότητες. Και το slide που είχατε δει, που μου είχαν πει τα παιδιά του TEDx με όλα τα καλά, να πω τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο. Αν είσαι φοιτητής και ίσως θέλεις να κάνεις μεταπτυχιακό, και ήταν η προηγούμενη συνάντηση στην οποία ένα workshop το οποίο υπήρχε. Δεν νοιάζονται τα ξένα πανεπιστήμια μόνο, παιδιά, για τους βαθμούς σας. Νοιάζονται να είσαι ένα ολοκληρωμένος πολίτης. Και πάρα πολλά πανεπιστήμια ζητάνε ακριβώς τον εθελοντισμό και το θεωρούν κάτι πλάς. Εκτός από αυτά, ισχύουν και όλα τα άλλα, τα οποία θα δείτε και στο επόμενο slide και τα είδατε και στο προηγούμενο, έτσι. Ας αναφερθούμε σε μια άλλη ομάδα. Αν δεν εργάζεται και θέλει κάποιος να βρει δουλειά, πείτε μου, σήμερα στην εποχή της ανεργίας των νέων, εσείς προσλαμβάνετε και έρχονται 600 βιογραφικά. Και βλέπετε ότι σε κάποιο βιογραφικό υπάρχει κενό ένα χρόνο, ας το πούμε έτσι. Ενώ σε κάποιο άλλο, αυτόν τον χρόνο, ένα παιδί έχει κάνει εθελοντική εργασία. Ποιο θα προτιμούσατε? Και μάλιστα, τα πανεπιστήμια, πάρα πολλά πανεπιστήμια και πάρα πολλές εταιρείες θεωρούν την εθελοντική δουλειά εξίσου σημαντική με την αμοιβόμενη. Και λένε και όλα στους ενδιαφερόμενους, βάλτε την εθελοντική δουλειά στην προϋπηρεσία. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, με τον εθελοντισμό κάνεις και καινούριες γνωριμίες. Κάνεις το networking το οποίο λέμε, έτσι. Αν είσαι εργαζόμενος τώρα και θέλεις να προοδεύσεις, λίγο πολύ οι εταιρείες, οι περισσότερες εταιρείες και μάλιστα οι πολύ καλές εταιρείες, επιζητούν οι άνθρωποι τους να κάνουν εθελοντισμό. Γιατί γίνονται καλύτεροι, αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες, διευθύνουν ομάδες, βρίσκονται μέσα στην τριβή των ομάδων αυτοί οι άνθρωποι και γίνονται καλύτεροι. Ο γιος μου, ο Αντώνης, όταν δούλευε στην Αμερική, τους είχαν λίγο πολύ υποχρεώσεις σε εισαγωγικά κάθε Παρασκευή να αφιερώνουν κάποιο χρόνο σε κάθε εθελοντικό έργο. Σε κάποιο εθελοντικό έργο. Μπορούσε να αρνηθεί, αλλά του είχαν πει: κοίταξε να δεις, τότε δεν θα ληφθείς θετικά, ας το πούμε, για κάποια προαγωγή. Και ανέλαβε να κάνει μαθήματα computers σε κάποια παιδιά μεταναστών. Έτσι. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα κάτι άλλο, ότι ο εθελοντής κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνει και ένας manager ή κάποιος εργαζόμενος. Δηλαδή, βάζει προσπάθεια, βάζει στόχους, φτιάχνει στρατηγικές. Και όλα αυτά, παιδιά, χωρίς να έχει καθόλου, χωρίς να πληρώνεται, χωρίς να έχει εξουσία, χωρίς να έχει τον τίτλο της θέσης, και εκείνο το μόνο που έχει είναι πραγματικά οι εσωτερικές τους δυνάμεις. Αυτές που είναι πραγματικά ιδίωμα ενός ηγέτη. Αναπτύσσει ηγετικές ικανότητες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία, πολύ ψηλά, πραγματικά κάνουν εθελοντική δουλειά και θέλουν να κάνουν για να γίνουν και role models, ας το πούμε, για τους άλλους υπαλλήλους και να αγαπήσουν οι υπάλληλοι ακόμα περισσότερο την εταιρεία. Αν απευθυνθούμε λοιπόν σε αυτούς εδώ πέρα τις ομάδες,
τότε πραγματικά, εκτός από αυτά που σας ανέφερα αμέσως, έχουμε και όλα τα οποία είδατε στο προηγούμενο slide, έτσι. Αυτά που σε αναπτύσσουν σαν άνθρωπο και αυτά που σε αναπτύσσουν σαν επαγγελματία. Ακόμα και το συνταξιούχο που είμαι εγώ, αντί να κάθομαι εγώ και να πηγαίνω στα καφενεία και στις εκδρομές, διάλεξα τις εμπειρίες και τις γνώσεις τις οποίες έχω αποκτήσει να τις δώσω πίσω στην κοινωνία, πίσω στους νέους μας. Και αυτό κάνουν και οι συνάδελφοί μου. Και εκτός αυτών, βέβαια, θέλω να αναπτύξω ειδικές δεξιότητες και μου κάνει πάρα πολύ καλό. Μου λέτε, ξέρω εγώ, διευθύνων σύμβουλος. Τόσα πράγματα που έχω μάθει, παιδιά, έτσι. Και το network δεν το πολύ χρειάζομαι, αλλά είναι καλό. Και πολλοί πάλι συνταξιούχοι θέλουν να ξαναβγούνε στο κουρμπέτι, να το πούμε έτσι, και θα τους κάνει καλό και στο βιογραφικό. Συν όλα τα άλλα τα οποία αναφέραμε πάλι άλλη μια φορά περισσότερο που σε αναπτύσσω σαν άνθρωπο, έτσι. Αν έχεις τη δική σου επιχείρηση, ακόμα θα μου πείτε και οι επιχειρηματίες, βεβαίως. Γιατί αυτοί θέλουν να αναπτύξουν τη φήμη της εταιρείας τους, αφενός, να γίνουν role models για τους υπαλλήλους τους, αλλά και για τα παιδιά τους. Και τι κερδίζει λοιπόν κάποιος επιχειρηματίας? Είναι όλα αυτά τα οποία πάλι σας ανέφερα, το είδατε το slide αυτό πάρα πολλές φορές, και να τονίσω ότι θέλει να νιώσει ο ίδιος υπερήφανος και να κάνει γνωριμίες που θα αυξήσουν τις δουλειές της εταιρείας του. Έτσι. Και αφού λοιπόν γίνεις εθελοντής, πρέπει πραγματικά να το κάνεις με την καρδιά σου και να αναπτύξεις και εσύ χρόνος για να γίνεις πιο αποτελεσματικός, αρχές management, ώστε να γίνεις πιο αποτελεσματικός και στην κοινωνία, αλλά και στον εαυτό σου. Και να σας πω και το τελευταίο, αν πραγματικά είχα κάνει εγώ στην εποχή μου, όταν ήμουνα στη Johnson & Johnson, στη αδειοδρομία μου, αυτά που έκανα τώρα, θα ήμουν ένας πάρα πολύ καλύτερος manager. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.